Πραγματικά θα πει. Γιατί οι γυναίκες και αυτά που κάθονται σε ένα χώρο και. Εντάξει, ακόμα όσο, όπως είναι η κατάστασή σου, είναι και γενικά ο χώρος που θέλεις να προτιμήσεις να κάτσεις. Έτσι, δηλαδή, άλλος επειδή έχει πολύ περηφάνεια, θέλει τα πρωτεία. Πρωτοκαθεδρίες, πρωτοκλησία του λέει, μπροστινές θέσεις και όλα αυτά. Ένα που είναι ταπεινός μέσα του, προτιμήσει να κάτσει πίσω, όσο μπορεί παραπίσω, σε καμιά γωνία, και θα σκεφτεί σαν τον Άσωτο, σαν τον Τελώνη. Έτσι έκανα ο κουμπάρος Μαζάκης. Πάμε μαζί, αυτός δεν παίρνει μες το ιερό, δεν θέλει. Ένα που έχει ταπείνωση δεν θέλει να φέρει να κάνει, ούτε θα χολαγωγήσει, ούτε θα ασχοληθεί με κουτσουμπολιά και με το τι κάνει καθένα μέσα στην εκκλησία. Έτσι. Θα κάτσει σε μια γωνία, σε μια άκρη εκεί πέρα, θα ανάψει τα κεράκια του και όλα αυτά και θα κλεισεί τον εαυτό του με το κομποσκινάκι του και θα προσεύχεται. Έτσι. Καταρχήν και από τα μάτια δηλαδή γλιτώνει πάρα πολλά, γιατί και με τα μάτια μπορούμε να κατακρίνουμε. Έτσι, και με τα μάτια. Ναι. Βλέπεις, ας πούμε, και λες, κοίτα εδώ, κοίτα εκεί, κοίτα εκεί, και όσο περισσότερο βλέπεις, τόσο περισσότερο κατακρίνεις. Έτσι. Αλλά και με τα αυτιά, κοίτα εκεί, μιλά και κάνω. Εντάξει, απλά χάσαμε το βασικό, το στόχο μας, το σκοπό μας, δηλαδή, έτσι, για τον οποίο πλησιαζόμαστε. Πας να προσευχηθείς, ας πούμε, και να αφιερωθείς λίγο εκεί πέρα στην υπηρεία και την ώρα θα στείλει ο διάολος έναν δίπλα σου. Και το θέμα είναι ότι ακόμα αυτό. Τι να το μισθώ, σηκώ και φύγει. Και το θέμα είναι ότι το ξύμα αυτό, αυτή η αντίθεση γενικά. Ότι αυτά τα λένε άνθρωποι, εκτός από την νεολαία, έτσι, την νέα γενιά, τα λένε και άλλοι εμπαθείς άνθρωποι και μεγαλύτερες ηλικίες. Και τα λένε αυτοί που δεν έχουν κόψει τα πάθη τους. Δεν σηκώνουν κανέναν λόγο, δεν δέχονται κανέναν έλεγχο στον εαυτό τους. Και τα λένε αυτά, ότι να, κοίταξε το τι συμβαίνει στην εκκλησία και αφού συμβαίνουν αυτά και αυτά και αυτά, εγώ δεν πατάω. Είναι, δηλαδή, ότι πιο μεγάλη χαζομάρα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Απλά θέλω να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους σε μια κατάσταση έτσι, για να απομακρυνθούν την εκκλησία, ότι εφόσον συμβαίνουν αυτά, εγώ δεν μπορώ να πάω εκκλησία, δεν εκκλησιάζουμε. Άλλος λέει ότι δεν έχει καρέκλα, δεν έχει θέση να κάτσω. Ναι, λες και η εκκλησία είναι κανένα θέατρο. Έτσι. Όπως είναι σε άλλες εκκλησίες που έχει τα καθίσματα, τα τέτοια, λέει, μοιάζει λίγο, τέλος πάντων, κάπως διαφορετική. Την άλλη δεν τον αρέσει ο παπάς, την άλλη δεν τον αρέσει ο ψάλτης. Εγώ 20 λεπτά φεύγω και πάω από σπίτι μου στην εκκλησία που θέλω να πάω. 20 λεπτά. Άλλο που θα με τις ώρες και μετά, αλλά. Δηλαδή, σκοπός μας είναι να καθαρίσουμε τον εαυτό μας. Όχι να πάμε για να δούμε τα πάθη του αλλού. 3 λεπτά με τα πόδια. Στο σπίτι μου, έτσι. Εκεί βαφτίστηκα. Είναι σκοπός να καθαρίσουμε, να πάμε στην εκκλησία. Μου αρέσει ο παπάς. Να φτιάξουμε. Εγώ προτιμώ να πάω σε μια εκκλησία να μην έχει λειτουργία εκείνη την ώρα. Μπορεί να κάτσω να προσκυφθώ να. Και αυτό τώρα πάλι. Είναι. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Το κάνουν και πολλοί αυτό. Βάζουν όρια. Εγώ θα πήγαινα, λέει η εκκλησία, τώρα τα λέμε έτσι, και καλά κάνεις και τα λες έτσι, γιατί με αυτά γίνονται πολλά φυτάκια. Εγώ θα πήγαινα η εκκλησία, λέει. Αλλά άμα δεν ήταν ο παπάς εκεί, έτσι να κάνει. Ή άμα δεν ήταν εκείνο ο ψάλτης που είναι κάνει. Που κακόφωνο και αυτά, ή που ελέγχει και κάνει, ή άμα δεν ήταν αυτό το να μιλάνε μέσα στην εκκλησία, ή άμα δεν ήταν το ένα, το άλλο, θα πήγαινα. Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα είναι αιτίες δηλαδή που δεν πάει. Άμα ήταν αλλιώς η κατάσταση, άρα πρέπει να προσαρμόσουμε την κατάσταση του εκκλησιασμού σύμφωνα με τα δεδομένα του καθενός. Πρέπει να βάλουμε μερικά κριτήρια και να βάλουμε ότι στην εκκλησία πρέπει να είναι έτσι όπως αρέσει σε αυτό να είναι. Και όταν είναι όλα κανονικά κατά τα εγώ του, κατά το θέλημά του, θα πήγαινε εκκλησία. Θα εκκλησιαζόταν. Ναι. Μετά θα ψώσουμε και ένα χαλί να μπει μέσα στην εκκλησία. Θα βάλουμε και καμιά πολυθρόνα να κάθεται άνετα για να μην κάθεται όρθιος. Και μετά άλλοι έχουν και την αιτία στη θέρμανση. Κάνει κρύο, λέει και πέρα. Χιονίζει, και εδώ φερθεί. Κάνει κρύο, δηλαδή δεν μπορεί να φορέσει ένα ρούχο παραπάνω. Δηλαδή πόσα τεχνάσματα μπορεί να βρει ο διάβολος. Ή ότι κάνει πολύ κρύο. Άλλοι λένε ότι κάνει πολύ ζέστη. Καλοκαίρι. Δεν ανοίγουν αυτά, δεν βάζουν και το λύσουν. Τι κάνουν οικονομία τώρα, δηλαδή δεν μας σκέφτονται εμάς. Δηλαδή. Σε άλλα πράγματα όμως υποφέρεις. Ω. Στο σπίτι σου μην ήταν αέρα. Για μίλα στο εργοστάσιο ή στην επιχείρηση που πας. Σπίτι δεν ήταν αέρα, κοντήσιο να σε έκλεισε. Ναι, γιατί πληρώνει ρεύμα. Για βγάλε γλώσσα στο προϊστάμενο, στο αφεντικό σου, ότι έτσι και έτσι κάνει. Το κλείνει στο στοματάκι σου γιατί φοβάσαι μη σε απολύσει. Αλλά στην εκκλησία έχουμε δικαιώματα. Ναι. Κρυώνουμε, ζεσθενόμαστε, κάνουμε.
Λιώνει, βγάλε ρούχο. Ναι. Αλλά ναι, ζεσταίνεις γιατί σε εκκλησίες. Εντάξει. Με το παλιό το κάνω. Αλλά και άλλοι δεν το κάνουν και εξαρτάται από τις εκκλησίες. Ναι. Που επιβάλλουν ας πούμε, για τα μακριά τέτοια από τα μανίκια και αυτά. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ, λέει, αν δεν κάνω. Δηλαδή, δεν μπορώ με μακριά μανίκια. Λέει, ζεσταίνομαι, λέει. Γιατί ναι. Πρέπει να είναι κοντό για να νιώθει άνετα. Βγάλτε και αυτά και βάλτε βερμούδες, βάλτε τέτοια, τι να πω, για να μην ζεσταίνεσαι, ας πούμε. Και πώς θα κάνεις την εκκλησία, μία ώρα, δύο, ή θα κάνουμε και υπομονή, θα κάνουμε. Αυτοί που πήγαν στην κόλαση, πώς κάνουν υπομονή, που δεν έχουν καμιά άλλη επιλογή. Δηλαδή, να μην θυσιάσουμε τίποτα για τον Χριστό. Δεν βλέπεις ο Χριστός μας, σταυρώθηκε και πάνε τόσο και τόσο πρώτα τα παρέβαση. Όσο αρνείο άκακο λέει, ούτε εγώ είσαι ούτε έτσι. Τα δέχτηκε όλα. Σώσμα. Εμείς να μην υπομένουμε τίποτα για την αγάπη του. Έτσι. Μιλάει ο άλλος. Φασαρία, ακούς ψίθυρους. Το μυαλό σου, ο νου σου, στο Θεό. Γιατί να το μυαλό σου σε αυτόν που μιλάει δίπλα σου και εδώ γύρω και πέρα. Άκου, λέει την ψαμωδία, όσο ακούγεται, και κλείσει τον εαυτό σου. Λέει την ευχή. Δεν καταλαβαίνει τίποτα από του ψαλτάδε. Υπάρχουν παππούδια γιάδε που δεν ξέρουν την καθαρέψη, δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή, αν του ρωτήσει στι παλιέ γενιέ, όταν βγουν μετά στην απόλυση, αν καταλάβανε μία λέξη από την παρακλητική, από το τριώδιο, από τον τριαδικό κανόνα, από το ορολόγιο, αυτά τα ξέρει και αγγλικά. Δεν ξέρω αν θα τη έμεινε τίποτα. Θα του κρίνει αυτό γιατί δεν καταλάβανε τίποτα. Έτσι. Μόνο που χαρήκανε, πλησιαστήκανε, ακούσαν την ψαλμωδία, ναι. Εγώ, πατέρα, λέω και το άλλο, εγώ έτσι, σαν Γιάννης, λέω, εγώ ζητάω κάτι από το Θεό. Πού το ζητάω? Ο Θεός παντού είναι. Δεν πρέπει να πάω σπίτι του. Να του μιλήσω. Εντάξει, να μου σε ευχηθώ. Το να ζητήσεις. Να με δει. Το να ζητήσεις μπορείς και παντού, αλλά μέσα και παντού εννοείται, γιατί ο Θεός είναι παντού. Αλλά λέω και αυτό. Δεν πρέπει εγώ να πάω. Θέλει και τη συμμετοχή μας. Να ανάψω ένα κεράκι, να κάτσω ένα εκκλησιαστικό, να κάνω ένα τα αυτιά μου, να καθαρίσω το νου μου. Όπως σου λέει μέσα στο παιδί. Λέει γυναίκα μου, δουλεύεις όλη τη βδομάδα 12 ώρες. Κάτσε μια Κυριακή σπίτι να ξεκουραστείς. Και η απάντηση μου ποια είναι. Πάω εκκλησία, γυρνάω και είμαι ξεκούρασης. Αν θα κάτσω κοιμηθώ θα είμαι κουρασμένος. Καταρχήν θα πάμε και εγώ το κάνω σου λέω από παιδάκια μου. Τον παππού. Όταν πας εκκλησία, νιώθεις μέσα σου ότι κάτι έκανες, ότι πρόσφερες κάτι στο Θεό. Νιώθεις μια χαρά ότι εκείνη τη μέρα κάτι έκανα, βράδυ, κάτι έκανα. Έτσι, αυτό το λίγο που πήγα, νιώθει η ψυχή από μόνη της χαρά. Λοιπόν, και στην επιτροπή εκεί στο Θεό. Ναι, κάνουμε διακόνημα, ας πούμε. Ακόμα περισσότερο, ναι. Ωραία. Εντάξει, όταν επίτροποι είναι ας πούμε, συνεπείς στα καθήκοντά τους, ειλικρινείς και αυτά, πρέπει να είναι υπονορείς. Να τακτοποιήσουν, να οργανώσουν την εκκλησία, όλη την κατάσταση. Ναι. Αυτό να πω. Γενικά πιο απλό εκκλησιαζόμενο, μετά που φεύγει, ναι, φεύγει κάποιο πιο γεμάτο. Δηλαδή είναι μια μπαταρία άδεια που τη γέμισε. Τον πήρα μαζί μου, πήραμε τα πρόσφατα, τα βάλαμε έξω. Ναι, αλλά. Να το εξηγήσω για να μην παρεξηγούμε, ναι. Εγώ, α πούμε, μπορεί να κάνω 1000 καλά έξω. Έτσι. Να πηγαίνω κατά γράμμα βάσει ό,τι μας έχει πει ο Κύριος. Ναι. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία όλη μέρα, να κάνει, να φτιάχνει, να βοηθάει, να... μέσα στην εκκλησία και έξω ήταν ο χειρότερος. Στο τέλος, ο Κύριος. Έτσι. Δεν θα με κρίνει εμένα. Αν πάλι σε μοιάζει τι. Όχι, θέλω να πω με βάση αυτό της εκκλησίας ότι δεν θα κριθείς μόνο αν πήγαινες στην εκκλησία, θα κριθείς και για όλα τα υπόλοιπα. Εννοείται ότι ο Χριστός δεν είναι μόνο την ώρα τη διάρκεια της εκκλησίας του θυσιασμού, έτσι είναι και έξω από την εκκλησία με το που θα φύγει. Δηλαδή έχω δει πολλούς ανθρώπους που είναι πάνε στην εκκλησία και είναι μιλάς, μη κάνεις, μη ράνεις και βγαίνουν έξω, κλέβουνε. Χτυπάνε, κάνουν. Δηλαδή αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να συμβαδίζουν και λίγο τα δύο. Και εγώ μπορεί να είμαι έξω στη ζωή μου κλέφτης, αλλά να πηγαίνω να ζητώ άφεση αμαρτιών. Ναι, άφεση αμαρτιών.
Ρε μπρο μου, εσύ τώρα... που δεν πας καθόλου, δεν έχεις ομολογήσει, δεν κάνεις. Ρε αδερφέ, εγώ όμως μπορεί να είμαι χειρότερος έξω, αλλά να είσαι χειρότερος. Πας... Ναι, πας στην εκκλησία. Ναι. Ζητάς να, να μετανοήσεις. Θα το εξηγήσω λίγο. Ναι, ωραία. Ναι. Άρα τον πατέρα. Αυτό το αισθάνονται πολύ. Γιατί βλέπουν συγκρίνοντας τον εαυτό τους με τον τρόπο ζωής που ζουν οι άλλοι. Το τι κάνουν οι άλλοι εκτός εκκλησίας. Έτσι. Αυτό είναι και ένα τέχνασμα, γιατί νιώθουμε και μια ικανοποίηση. Κοίταξε, εγώ είμαι αυτός που είμαι. Αλλά είναι και οι άλλοι. Είναι και οι άλλοι όμως. Αλλά έχουμε και καλύτερος λίγο από αυτούς. Είμαι και λίγο καλύτερος, έτσι ναι. Και το άλλο ότι κρίνουμε και γενικά και τους άλλους, μου αρέσει να τους κρίνουμε, για να δικαιολογήσουμε πιο πολύ τα σφάλματά μας, τον εαυτό μας, έτσι ναι. Αυτό είναι. Άρα αφού είναι άλλοι χειρότεροι από μένα, άρα εγώ είμαι καλύτερος, άρα είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά είσαι καλύτερος από τον πολύ χειρότερο. Αλλά από τον καλύτερό σου είσαι χειρότερος. Και αν πιάσουμε από τον πολύ, ακόμα τον, yeah, τον πολύ, πολύ καλύτερό σου, τον ανώτερο, τον μοναχό και φέρα, τον ιερέα και έτσι, τίποτα. Είσαι πολύ, πολύ χαμηλά. Αλλά δεν συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Καταρχήν, δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Γιατί η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, γενικά, έτσι, το Ευαγγελίο, τη φιλοκαλία, του γεροντικού και όλα αυτά λέει. Πάντα λέει να έχουμε τον εαυτό μας κάτω από τους άλλους. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε. Όταν έχεις τον εαυτό σου κάτω από τους άλλους, χειρότερο, ελεηνότερο, αμαρτωλότερο, έτσι, αθλιότερο λέει. Καταρχήν δεν πρόκειται να κρίνεις ποτέ κανέναν. Γιατί όταν έχεις τον εαυτό σου κάτω από όλους τους ανθρώπους, άρα δεν πρόκειται ποτέ να κρίνεις κανέναν. Γιατί ήδη θεωρείς δεδομένο πλέον ότι είμαι χειρότερος. Ότι είμαι χειρότερος. Άρα όλοι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Άρα ποτέ δεν θα τα κατακρίνεις. Μετά δεν θα πέσεις και σε άλλα αμαρτήματα και αυτά, θα σε φυλάξει ο Θεός. Αρέσει πολλά πολλά, αλλά μετά ξεχνάμε τα προηγούμενα. Έλεγε ο γέροντάς μας, το διαβάζαμε σε έναν άγνωστο που κάναμε ανάγνωση. Μας άφηνε έτσι 2-3 σελίδες, 4 λέει. Τώρα φτάνει λέει. Δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε πολύ τότε γεροκλήμης. Για να μην ξεχάσουμε τα προηγούμενα. Ναι, καταλάβουμε αυτά. Γιατί όταν έχει διαβάσει 10 σελίδες, πάει, οι πρώτες 10-20 τελείωσε. Αν έχει διαβάσει 50 σελίδες, που λέει, ναι, ξεχνά. Δηλαδή διαβάζει λίγο-λίγο για να σου μείνουν. Και μετά από καιρό, α λίγο μετά, διαβάζει και τα υπόλοιπα, ναι. Και προχωρά σιγά-σιγά. Ναι, ειδικά τα πνευματικά βιβλία δεν είναι μυθιστορήματα. Διαβάζεις, όπως κάποιες γυναίκες που διαβάζουν μυθιστορήματα 200-300 σελίδες σε μια μέρα. Α, και διαβάζουν βιβλιοθήκες ολόκληρες. Κάτι σοβαρό δεν διαβάζουν, αλλά αυτά τα μυθιστορήματα βιβλιοθήκες τα έχουν διαβάσει. 200-300 σελίδες διαβάζουν και εκεί. Ναι, ο διάβολος και είναι ανοίγει τα μάτια. Δίνει όρεξη. Ο πάτερ πόμπος είναι πνευματικός. Δίνει ζήλο. Είναι πνευματικός. Υπάρχει αυτό το εσάς είναι σαν γέροντος, έτσι είναι. Έχουμε μια μικρή διαφορά, μετά από μισό χρόνο ήρθε. Αλλά εντάξει, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Δεν έχει πνευματικό ρόλο. Είχαμε, ήταν ο γέροντας μας. Ξώσιμος, κοιμήθηκε με τις φώτες. Μου είχαν πει δύο πράγματα που μου έχουν μείνει άλλη φορά που ξανάρθω εδώ πέρα. Λέει, με την υπερηφάνεια και τον εγωισμό πέσαμε τον παράδεισο, με την υπακοή και την ταπεινοφροσύνη θα του ξανακερδίσουμε. Mm. Και λέει να μην θέλεις τα πράγματα να γίνονται έτσι όπως θέλεις εσύ, να το θέλεις έτσι όπως γίνονται. Έτσι όπως γίνονται είναι έτσι όπως ο Θεός θέλει να γίνονται. Mm. Ο Αβάς, δεν θυμάμαι ναι, το λέει. Ναι. Όταν πιστεύουμε ότι ό,τι γίνεται το έχει θετέψει ο Θεός να γίνει, ακόμα και με διάφορα γεγονότα και αυτά, ναι. Ακόμα και θεομηνίες, ατυχήματα, αυτά τον άλλο. Αν ο Θεός θέλει να αποτρέψει κάτι, θα το αποτρέψει. Αν το έχει επιτρέψει να γίνει, το άφησε να γίνει, ναι. Δεν ήταν του Θεού, απλά παραχώρησε. Ναι, αλλά... Φταίνει οι άνθρωποι, δεν φταίει ο Θεός, γιατί πολλές φορές γίνουν ευθύνες στον Θεό. Δεν φταίει ο Θεός, οι άνθρωποι. Ναι, άλλο το επιτρέπει και άλλο το παραχωρεί. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Οπότε επιτρέπει και οπότε παραχωρεί. Κάνα θετικό εκεί στο μελίδι εγώ. Ο οποίος δεν πίστευε τίποτα. Τίποτα, ήταν άθεος. Και είχε δει σε βιντεάκι και εξηγούσε ένας ότι πώς είναι να φεύγεις και να έρχεσαι. Κατάλαβες. Και έλεγε ότι ήταν σε ένα δωμάτιο, ξέρω εγώ, φωτεινό. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι έλεγε.
τον κοροϊδεύε και έλεγε, έλα τώρα δεν γίνεται, δεν υπάρχουν αυτά, δεν γίνεται, δεν γίνεται, φίλε, και παθαίνει κάτι, φεύγει και έρχεται. Από εκείνη την ημέρα και μετά, να σ' ακούσει να βλασφημίσεις κάτι, δεν υπάρχει, τελείωσες. Από εκείνη την ημέρα και μετά πιστεύει full, άνοιξε μαγαζί και βάλει τρεις παπάδες. Γι' αυτό πιστεύω, έτσι. Μας θέπει έτσι, μας επιτρέπει κάποια πράγματα για να μας κάνει να πιστέψουμε. Όταν είμαστε έτσι άπιστοι και έτσι. Έχει τον τρόπο να μας πλησιάσει, να μας καθοδηγήσει έτσι. Και ξέρει τα μηνύματά του. Που μπορεί να είναι λίγο, μερικές φορές μπορεί να σκληρώσει ο τρόπος, αλλά πάλι για καλό μας είναι όμως. Άρα το παιδεύει τα παιδιά για να συνεχίσουν οι γονείς. Σε αμαρτίες γονεύουν, λέει παιδεύουν σε τέκνα, ως τρίτης και τετάρτης, τρίτης και εβδόμης γενναίας. Πονάνε οι γονείς από το χαμό των παιδιών ή από μια ασθένεια, ανία και οτιδήποτε, για να μετανοήσουν οι γονείς, να βάλουν μυαλό, να αλλάξουν. Και πείτε πεθώς. Ναι, αλλά καμιά φορά αυτό είναι βούμερα. Πιστεύουν ότι ο Θεός φταίει και φεύγουν περισσότερο από τον Θεό. Απομακρύνονται ακόμα περισσότερο. Ναι, και οι κακοποιότητε τα βάζουν με τον Θεό. Ναι, ναι. Γιατί είναι τόσο, δεν είναι τιμωρός ο Θεός, δεν είναι σκληρός. Δεν τιμωρεί ο Θεός. Αυτό που λένε τιμωρία, ας πούμε, την έννοια της τιμωρίας είναι ότι παιδεύει. Συνετίζει, παιδεύει, νουθετεί. Έτσι μας συνετίζει. Θα πούμε εμείς στον Θεό πώς θα μας συνετίζει. Θα μας κάνει και πακούει ο Θεός. Άλλο να παρακαλέσεις να αποτρέψει μια κατάσταση, να μην σε τιμωρήσει. Και άμα δει ο Θεός τη μετανιά σου, δεν θα σε τιμωρήσει. Δεν θα σε συνετίσει, δεν θα σε παιδεύσει. Που λέει παιδεύουν, παιδεύεσαι με ο Κύριος δηλαδή. Στην ουσία παίδευση είναι. Μας παιδεύει, πάρει για καλό μας. Η παιδεία είναι παιδεύμα, είναι δύσκολο πράγμα. Όπως τα παιδιά. Τα παιδεύουν. Το κορονοϊό τότε που ήταν ο κορονοϊός στα φόρτα, ας πούμε, κόλλησαν πολλοί φίλοι μου, πολλοί γνωστοί μου, πολλοί, και μέχρι και το πνευματικό μου κόλλησε. Και λέω το πνευματικό μου μια φορά, λέω, πάτερ, εγώ λέω ότι γλίτωσα. Δεν κόλλησε ο κορονοϊό. Και μετά ο Θεός με την έφερε και με την έφερε καλά. Κόλλησα κορονοϊό 12 μέρες θετικός και 12 μέρες να με πονάνε και τα μαλλιά. Όλο το κορμί να με πονάνε. Άμα το έπεσε έτσι. Ναι, το είπα έτσι από περηφάνεια, κατάλαβε. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και... Άμα κάτι το λέμε έτσι με κάτι λίγο κυριολεξία και περηφάνεια. Λέω και ο πνευματικό μου κόλλησε και εγώ δεν κόλλησα. Ορίστε. Εγώ τώρα το πνευματικό μου κόλλησε. Τι έφαγα. Εγώ δεν κόλλησα. 12 μέρες και τα μαλλιά μου κόλλησαν. Δεν κόλλησα εγώ. Άρα είμαι καλό. Αφού δεν κόλλησα. Ναι, έτσι ένιωσα. Κάτι διαφορετικό. Περηφάνεια. Άρα λέω εμένα με αγαπάει ο Θεός. Εσύ είσαι που το λε. Πάρτο τώρα. Πάρτο και γεράκι όλα. Και γεράκι όλα. Και το είπα στον πνευματικό μου, λέω, πάτερ, λέω, ταπεινώθηκα, λέω, που ταπείνωσε ο Θεός. Λέει, καμιά φορά, λέει, να προσέχουμε, λέει. Ναι. Έτσι, ναι. Θα έκανα ο Θεός πάλι, ό,τι κάνει για το καλό μας το κάνει. Εννοείται, ναι. Μας αγαπάει. Ναι, πρέπει να με ταπεινώσει, να με κατεβάσει, γιατί εγώ άρχισα να πετάω. Νομίζω ότι κάποιος είναι. Έχει, ναι, όμως πετάει, ναι. Πετάει, το εγώ, αυτό το εγώ μας τρώει, το εγώ. Εγώ. Το μεγάλο πάθος μας. Αγαπάω. Εγώ. Αυτό το τι πρέπει θέλει να τον κάνουμε από το λεξιλόγιο. Θα προσκυνήσουμε στο κάρα του Γέροντα Γεδαίου. Εγώ είμαι έτοιμος. Εγώ δεν θα πάω και στο Γεδαίο να δω. Θα πάω μετά τον Σπερινό. Όχι, να πω. Να δούμε και το καιρό λίγο, μην μας βρέχει μετά. Γιατί πάλι δεν πλάει. Α, εδώ κοντά είναι. Δεν ξέρω από ό,τι λένε τα παιδιά κοντά είναι. Όχι, απέναντι είναι. Πάρτε ένα διάβολο, δεν είναι. Εγώ είμαι έτοιμο, τα διάβολα. Το μπουφάνι, τα παπούτσια. Μια χαρά. Υπάρχει απάντηση όταν. Απάντηση, εντάξει, είναι λίγο ακραία αυτά που λένε. Ας πούμε σε θέμα βάπτισης, όταν λέει ένας και είναι τουλάχιστον 10 φορές έχω ακούσει τις περιπτώσεις που μου λέει ότι με ρωτήσανε ότι με βαπτίσανε και τέτοια.
Εντάξει, και χθες ξαναρώτησα αυτή, αλλά τι απαντάνε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω τι να απαντήσω. Το λένε κάποια παιδιά, κάποιοι μεγάλοι. Όχι, νεολαία θα πω. Ναι. Εκεί 30-40. Ναι. Εδώ τα λέει και μεγάλη, δεν τα λέει. Δεν με ρωτήσανε και έπρεπε να με ρωτήσανε. Αυτό το πράγμα που πού βγήκε και πώς βγήκε. Κρίμα, δηλαδή δεν ξέραμε τι είναι να... Να σε ρωτήσει δύο χρόνια, ένα χρόνο που είσαι μηνών, αλλά και να σε ρωτήσει, θα απαντούσε. Δεν θα απαντούσε. Ναι. Δεν θα απαντούσε. Και άρα ότι ταλαιπωρούν το παιδάκι, λέει. Όχι, γιατί λέει, με ρωτήσανε λέει, και με βαπτίσανε. Αυτό έχει ξεκινήσει το όραμα. Είναι αυτό και το ότι δεν υπάρχει μπαμπά, μαμά. Υπάρχει γονέα. Ένα γονέα, δύο. Το ίδιο πράγμα. Δεν γονεί σε κανένα. Τι να σε ρωτήσω. Και σε ποια ηλικία θα έχει το παιδί τη διάθεση, να καταλάβει, τη γνώση, να καταλάβει αν πρέπει να βαπτιστεί ή όχι. Στα 7, 8, 10, πότε, που δεν ξέρει τίποτα. Ούτε τότε θα καταλάβει. Στα 18 θα καταλάβει. Αλλά εμείς δεν ρωτάμε. Στα 18 δεν μια απάντηση είναι ότι, ωραία, παραπονιέσαι και κάνεις, γκογγίζεις ή απιστείς, ότι σε, νιώθεις ότι σε πιέσαν, σου επιβάλλουν με το ζόρι, σε εκβιάσαν, σε κάνανε. Ελεύθερος είσαι. Λέω, ξέρεις, λέει, όσοι θέλουν πίσω με αυτήν, λέει. Με το ζόρι, λέει, δεν πάω κανένα, λέει. Θες να γίνεις, να αλλάξεις θρησκεία, να αλλάξεις πίστη, να κάνεις, να γίνεις άπιστος άθρος. Εδώ είναι ο δρόμος. Ελεύθερο, πήγαινε όπου θες. Σε κατάσταση κανένας με το ζόρι, να παραμείνεις χριστιανός και να εκκλησιάζεις και να συμμετέχεις στα μυστήρια και όλα αυτά. Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος. Δεν έγινε τότε, κάτω τώρα. Πήγε τώρα, πήγαινε σε άλλη θρησκεία, σε καμιά αίρεση, γίνε βουδιστής, μουσουλμάνος, αυτό, ινδουιστής, ό,τι θες να γίνεις. Άνθρωπος είναι ελεύθερος, να επιλέξει. Με το ζόρι δεν θα έκανε έναν. Δεν θα έκανε με το ζόρι. Έτσι. Αν σε οποιαδήποτε ηλικία να αλλάξει ο άνθρωπος και απιστήσει, χάνεται, κολλάζεται. Τι. Δηλαδή, επειδή κατώσε στην παιδική του ηλικία το ξενισμό, και ειδικά όταν είναι ενηλικιωθεί, παντρευτεί και φύγει από την οικογένεια, είναι ελεύθερο να κάνει τα πάντα. Δηλαδή. Ό,τι θέλει να κάνει. Αλλά θα έχει και τις συνέπειες. Έτσι. Αυτό είναι λάθος φυσικά. Στο ξενισμό υπάρχει αυτή η τάξη. Το να βαπτίζονται είναι ήπια. Έτσι. Τα μωρά. Έτσι. Και σε μικρή ηλικία κιόλας λέει. Γιατί όταν. Είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, είναι και γυμνά τα παιδιά από εδώ και δεν κάνουν, δεν είναι σωστό. Μέχρι 6 μηνών. Μέχρι και 8 μηνών, άντε ένα χρόνο, όχι παραπάνω. 40 ημερών, πρέπει να βαπτιστεί κανονικά. Κανονικά η τάξη είναι 40 ημερών. Μέχρι 40 ημερών, 40 μέρες. Αλλά πολλοί το καθυστερούν. Άντε πάει 2-3 μήνες, 4, 5, 6. Όχι 2-3 χρόνια κοριτσάκι, για αγοράκι. Αυτό είναι σε άλλη περίπτωση, όταν ένα αλόθιστο θέλει να γίνει ορθόδοξο. Εντάξει, όταν είσαι μεγάλη ηλικία, έτσι, παιδιά, νέοι και έτσι, τους καλύπτει με, το ένδυμα αυτό, τη συνδόνα αυτή. Το πανοφόρι αυτό, ναι. Είναι πολύ χωρίς και σε μεγάλη ηλικία, έτσι, 40-50. Θέλω μια ερμηνεία, δηλαδή να πείτε το Κύριε Ιησού Χριστέ γιε του Θεού ελέησον ημάς. Δηλαδή, πώς λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ γιε του. Ένας, ας πούμε, ξεψυχήσανε, εδώ, απεβίωσαν εδώ στα μέρη και αφήσανε, ας πούμε, τις πατούσες τους. Ναι. Τα παπούτσια τους που λέμε, γιατί δηλαδή... Α, όχι τα καρούλια που λέμε εδώ, τα άλλο κατούσια. Καρούλια είναι στα κάτω, μιλάω. Ναι. Είναι με αυτό το καρούλι, με μια ξύλινη, ένα ξύλινος μηχανισμός που τραβούσαν από τη θάλασσα κάποια πράγματα. Και μετά. Αντικείμενα και φανέα. Και έτσι απεβίωσαν όλοι. Αυτοί οι πατέρες που ήρθαν από τη Θηβαΐδα, δεν μπορούσε κανένας να παραμείνει δηλαδή έτσι εδώ, στα κατουνάκια. Μέσα σε λίγο χρόνο, σε λίγα χρόνια απεβίωσαν έτσι. Και αφήσαν τα κατούνια τους δηλαδή, τις πατούσες τους. Α, δηλαδή σαν ονομασία κατουνάκια πρόκειται από. Αυτή είναι δηλαδή μια άποψη. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη άποψη. Ναι, κατάλαβα. Για την ονομασία. Γιατί εδώ εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχει πολύ υγρασία. Έτσι, πάρα πολύ υγρασία. Ναι. Και θέλει καλό φαγητό. Θέλει καλή τροφή. Θέλει να τρως. Δεν θέλει πολύ ξηροφαγία. Δεν αντέχει ο οργανισμός. Αυτά όλα είναι η δικιά σας εργασία. Εσείς τα φτιάχνετε. Όχι, αυτά
ήταν από μια. Πολύ εξαιρετική δουλειά. Μια μοναχή, έτσι, ναι. Εξαιρετική δουλειά. Χειροποίητο, ναι, χειροποίητο. Αγαπητά αδέλφια, όποιος θέλει μπορεί να. Να επικοινωνήσει, να γράψει το email και να μπορεί να αποκτήσει μια ερεμητική εικόνα από τον ασκητή, ερημίτη. Κοιτάξτε εδώ, πανέμορφες εικόνες. Τι θα γίνει αυτό, αν είναι ευκαιρία σε μια. Ότι είναι το Θεό, όταν δεν πιστεύεις στο Θεό, όταν δεν πιστεύεις στα μυστήρια, τα λόγματα, όταν δεν κάνεις πραγματική ζωή, δεν μπορεί να πάρεις ποτέ κανένα μήνυμα. Όλα θα τα θεωρήσουν ότι είναι φυσιολογικά. Για να στραφούμε εκεί. Η φύση αντέδρασε. Έγινε βροχόπτωση, έγινε ανεμοστόβιλος, έγινε σεισμός, κάει και η μισή Ελλάδα. Χριστές και αυτοί, ναι. Ποιος παραχώρησε και κάει και η μισή Ελλάδα. Κλιματική. Έγινε, πνίγηκε όλη η Θεσσαλία. Ναι, τι να κάνουμε, φταίγαν τα φρεάτια. Πνίγηκε τέτοια, έτσι η Θεσσαλία. Φταίγαν τα φρεάτια και ο Τιμιός και όλα αυτά, ναι. Η αλλαγή. Όλες οι φυσικές αιτίες. Επέτρεψε ο Θεός και γίνανε αυτά. Παραχώρησε ο Θεός. Αυτό λέμε ότι το μήνυμα στο κάθε τι που έγινε, το μήνυμα, πώς το κλαβάνει ο καθένας, πώς το ερμηνεύει ο καθένας το μήνυμα. Αν το πεις την πραγματική εξήγηση του μήνυματος, θα πούνε οι άλλοι, έλα χαζέτα, τι είναι αυτά που λέει, πού τα βρήκες, πού ζεσαι ευλογηματέρη. Γι' αυτό και αυτό το λόγο έγινε εδώ. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα. Και έτσι να τα εικόντες μεταξύ τους. Αυτά που γίνανε πλημμύρες υπάρχουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, να πούμε και τα δούμε δημοσιευμένα. Δηλαδή οι άνθρωποι που. Θα πέρατε προθώς άμα αν δεν ήθελε να γίνει το ατύχημα στα Δέμπη. Θα πέρατε προθώς. Ό,τι γίνεται. Οι άνθρωποι. Τι είπασε κάποιος ότι. Δηλαδή υπήρχαν 10 αιτίες έτσι. 10 λάθη περίπου. Πώς είναι και 7-8 δεν ξέρω. Ναι. Ένα από αυτά τα λάθη αν είχε αποφευχθεί. Αν το προλαβαίνετε, δεν θα γίνει το ατύχημα. Επέτρεψε ο Θεός, όλα αυτά τα λάθη γίνανε. Τα άφησε και γίνανε. Ακόμα και μέχρι τέλους. Αυτό. Εργοδικό, όπως ήταν εκεί, λογική, ή από την άλλη πλευρά του. Θα έφερε ένα εμπόδιο. Και το επέτρεψε, έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει να βάλουμε μερική μυαλό. Απλά την ικανική εξήγηση. Δεν μπορεί να τη δώσουμε. Δεν ξέρω. Θα μου αθώσω τον οδηγό. Πάμε. 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 Και αυτό είναι η ταπείνωση και να μετά να ζητάς τα πιο ευτελέστερα, τα πιο ταπεινά διακονήματα αυτά, τις δουλειές και αυτά, να έχεις πάντα να νιώθεις ότι είσαι χειρότερος. Αυτό είναι στην ουσία σε προστατεύει, έτσι. Αυτό μας έρχει ο Χριστός και οι Άγιοι Πατέρες. Αυτό διδάσκουμε. Εγώ με λέω ο αμαρτωλότερος, λέει, γη και σποδός, ο χειρότερος των ανθρώπων. Το θέμα ότι νιώθουμε τον εαυτό μας ότι κάτι αξίζουμε, έχουμε μια υπόλοιψη μέσα στην κοινωνία, έχουμε μια τιμή, μια αξιοπρέπεια, μια δόξα. Μπορεί να την έχεις. Ποιο είναι το μπέρδεμα. Μπορεί βαθύτερα, γιατί οι άγιοι δεν αισθανόντουσαν τι είναι, δεν ξέραν τι είναι. Αγώνα κάνανε, ασκήσεις κάνανε. Μιλάμε περιβολικές, έτσι. Δηλαδή, σε ασκήσεις και νηστείες και κακοποιήσεις αυτό σε ένα τεράστιο βαθμό, δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, κάνανε ένα ουράνιες, φτάνανε σε ουράνιες καταστάσεις, έτσι ναι. Ξέρανε, ας πούμε, τον αγώνα τους. Αλλά τον καλύπτανε όμως. Δηλαδή, ποτέ δεν φανερώνανε την άσκηση, έτσι ναι. Το τι κάνανε. Ο Θεός φανέρωνε. Αλλά παρόλα αυτά πάλι νιώθανε όμως έτσι με αυτό. Νιώθανε. Και νιώθανε στους ορισμένους που θέλανε να το πιστέψουν ότι είναι. Ενώ κατά βάθος ξέρανε το τι ήταν. Εντάξει, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Εγώ όσο μπορούμε δηλαδή σε έναν βαθμό να νιώσουμε και εμείς ότι μπορεί να έχουμε αξιοπρέπεια να κάποια τιμή και υπόλοιψη στον κόσμο. Έτσι, να έχουμε, πραγματικά. Αλλά να τη δείχνουμε χωρίς να έχουμε. Δηλαδή να ενεργούμε με τέτοιο τρόπο χωρίς ότι δεν έχουμε, ας πούμε. Ότι δεν είμαστε άξιοι, δεν έχουμε τιμή και δόξα για αυτά. Να μην το δείχνουμε δηλαδή, να μην φανερώνουμε την αξία μας. Και αυτό που λέει ο Χριστός μου λέει είναι πολύ, πολύ σημαντικό για την υποκρισία που λέμε πάλι. Ωραία λέει όταν η δόξα ημών λέει περισσεύσει το όνομα των Σεμών. Αλίμονος αυτούς λέει
που κάνουν, μεγαλοποιούν τον ΡΟΗ, τον εαυτό τους, δηλαδή, στο όνομά τους, δηλαδή το όνομά τους είναι η κατάστασή τους, έτσι. Όταν φανερώσουν στον κόσμο μια παραπάνω δόξα από αυτό που πραγματικά είναι, από αυτό που είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή, και περάσουν ένα μήνυμα στον κόσμο, δηλαδή, ή με τον τρόπο τους, δηλαδή, ότι είναι σε ανώτερη κατάσταση, ενάρτη, άγιοι και όλα αυτά, ενώ στην ουσία είναι πολύ χαμηλότερα, δηλαδή, παριστάνουν στην ουσία έναν άλλον εαυτό. Δηλαδή, πρέπει να φανερώνουμε τον εαυτό μας σήμερα με αυτό που είμαστε, όχι με αυτό που δεν είμαστε. Έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Ό,τι είναι ο καθένας, έτσι. Αν εσύ έχεις τον τρόπο με κάποια τεχνάσματα και αυτά και δείξεις στον κόσμο ότι είσαι πολύ ανώτερος από αυτό που πραγματικά είσαι, η δόξα σου δηλαδή, όπως λένε για πολλούς γέροντάς σου, Άγιος αυτό, Άγιος γέροντας, Άγιος άνθρωπος, αυτό είναι Άγιος, είναι αυτό, είναι έτσι, έλεγε. Ενώ στην ουσία δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά όλος μπορεί να έχει τον τρόπο να παρουσιάζει τον εαυτό του Άγιο. Έτσι. Μπορεί. Υπάρχουν πολλά τεχνάσματα. Κάτι λέγαμε προχθές. Ναι, το να παρουσιάσει τον εαυτό σου ανώτερο από αυτό που είσαι, σε μορφή Αγίου και αυτά υπάρχουν, ναι, άμα θέλει κάποιος να αποκριθεί. Έτσι. Αλλά σκοπός είναι να εμφανιστούμε τον εαυτό μας σύμφωνα με αυτό που πραγματικά είμαστε. Αυτό είμαστε. Τέρμα. Όχι κάτι παραπάνω. Αυτό λέει, αυτό εννοείται που λέει ο Χριστός. Να μην μεγαλώσει η δόξα από αυτό που είμαστε. Βασικά και οι Άγιοι δεν κάναν αγώνα να δοξαστούν. Κάναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δεν κάναν αγώνα για να δοξαστούν. Ούτε αυτό ισχύει για όλους, έτσι. Δεν κάνει αγώνα για να δοξαστούμε και να φανερώσουμε την υπόλοιψή μας. Όπως λέει πολύ στο Απατραντώνης, ό,τι λέει στη τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι μια. Είναι όλο μια περηφάνεια. Γεμάτο στο φούλο, έτσι, ναι. Έτσι, διδάσκει παντού την περηφάνεια. Έτσι. Ποιος θα φανεί καλύτερος. Όλα αυτά, ναι. Και ματαιοδοξία, αλλά και περηφάνεια. Στα παιχνίδια, τα τέτοια, τα διάφορα αυτά, τα σύνδεδα, τα τέτοια, ναι. Ποιος θα νικήσει, ποιος θα φανεί πρώτος, ποιος θα φανεί ανώτερος, ποιος. Ποιος θα υπερέχει, όλα. Όλα είναι στα πρωτεία. Αυτά είναι έργα του διαβόλου. Στα πρωτεία, ναι. Το Ευαγγέλιο διδάσκει, λέει, να φανείς ότι είσαι έσχατος, τελευταίος. Αυτοί διδάσκουν ότι είναι ποιος είναι καλύτερος. Εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να νιώσουμε ότι δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ότι είμαστε ταπεινοί, ελεηνίες, ναι, κατώτεροι. Τώρα η σημερινή κοινωνία προσπαθεί ο καθένας ποιος θα φανεί καλύτερος ανώτερος. Έτσι, πρώτος. Αυτό ήθελα να πω και με την Εκκλησία, ας πούμε, ότι αυτός που θα δειχτεί ότι πάω Εκκλησία, α, δεν πας εσύ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που λέτε. Ότι αν σε κρίνει ήθελε... άλλος γιατί δεν πας, εννοείς. Ναι, ότι α, εγώ πάω Εκκλησία, ναι. Α, εσύ δεν πας. Δηλαδή, κάνω μια κουβέντα, ας πούμε, με το Φώτη. Και του λέω, δεν πας εκκλησία, εγώ πάω εκκλησία και κάτι και ο Φώτης μπορεί να πηγαίνει και να μην το ξέρει κανένα. Ποιο λέει, σ' ακούς να λέει εσύ. Ρε παιδί, όχι συγκεκριμένα. Ναι, καταλαβαίνω, γενικά. Όχι. Σου λέει, εγώ πάω εκκλησία, είμαι καλύτερος, το έχει πει κανένα. Ρε, εντάξει, δεν μου το έχει πει ευθέως. Όχι, δεν μιλάω ούτε για σένα. Όχι, ρε. Εγώ σου έχω πει ένα μαζί μου εκκλησία, δεν σου πει πάω εκκλησία, είμαι καλύτερος. Θέλω να σου πω ότι αυτό που ξεκίνησα πριν να πω δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, ωραία. Αν το λέει κάποιο και το κάνει αυτό, ναι, ότι. Δεν είναι για το ότι καυχάζεται, ότι πάει εκκλησία και σου λες ένα, τι κάνεις τώρα, πόσα χρόνια, πόσο καιρό έχεις να πατήσεις τώρα, τι κάνεις δηλαδή. Έτσι ακριβώς μου το έχουν πει. Ναι. Αυτό σου πόσα χρόνια, ναι, πόσα χρόνια έχεις να πάει εκκλησία. Αν όλος περηφανεύεται, έτσι. Έτσι έχω πολλά ρε. Αν όλος θέλει να δείχνεται και να περηφανεύεται ότι πάει εκκλησία και σημειώνει εσένα που δεν πας, κακό το κεφαλίου. Θέλω να πω ότι είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που λέμε. Δεν πρέπει να έχουν αυτά τα λόγια, γιατί ο άλλος, με αυτό δείχνει ότι έχει περηφάνεια. Αυτός βλάπτεται, όχι εσύ. Εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι. Εσένα σε ταπεινώνει. Αλλά εξαρτάται, αν έχεις ταπείνωση, θα χαρείς την ταπείνωση. Αν δεν έχεις ταπείνωση και δεν έχεις καλλιεργητή την ταπείνωση, θα βγάλεις από εμένα, θα σε ενοχλήσει. Θα λες μέσα, τι μου το πετώ, τι με. Δεν ήταν ότι με ενόχλησε. Ότι με θεωρεί ότι δεν είμαι τίποτα επειδή δεν πήγα εκκλησία και έτσι. Εντάξει, μπορεί να έχει ένα δίκιο, γιατί αν έχει να σε δει πολύ καιρό, που δεν έχει δικαιώματα πάνω σου, αλλά λέμε, το σχολίασε. Όπως είναι ελεύθερος να σχολιάζει. Εγώ π.χ. όταν του είχα πει. Πάλι όμως μπορεί να έχει δίκιο όμως. Ναι, μου παρακάλεγε τέσσερις Κυριακές. Για τους υποκριτές λέει, αυτοί που πάνε και δεν είναι τα έργα τους. Δεν είναι τα έργα τους. Δεν είναι τα έργα τους. Ήρθε μια φορά, μετά δεν ήρθε.
Δεν του είπα, α, δεν έρχεσαι. Ε, ναι, δεν ένιωσε καλά, δεν ήρθε. Που μια κυρία, ας πούμε. Εγώ χάρηκα μέσα μου που έστω από εκεί που δεν πήγαινε καθόλου, μία φορά τον πήρα μαζί μου. Άλλη μία ήρθαμε εδώ τώρα. Αγιάζεται, καθαρίζεται. Να απομόνωσε το καταλάβει ποιον τόσο. Μπορεί αύριο να πάρει και να μπει την Κυριακή την άλλη και να μου πει, έλα, τι είναι, σήκω, πάμε εκκλησία. Εγώ εκεί θα το χαρώ. Γιατί εγώ σε έναν άνθρωπο που αγαπάω, γιατί είμαι φίλος μου και τον αγαπάω, μπόρεσα να τον φέρω κοντά μαζί μου. Υπάρχει ένα άλλο που το χρησιμοποιούν πολλοί οι νέοι. Λες και είναι συνεδεμένοι μεταξύ τους. Σχεδόν έχουν το ίδιο επιχείρημα όλη αυτή η γενιά. Λέει κάποια κυρία στο γιο της, έτσι λέει, παιδί μου, λέει, δεν θα πας, λέει, έχει πολύ καιρό να πάει. Πού είναι μάνα, έτσι έχει το δικαίωμα. Μαμά, ξέρω εγώ, λέει, δεν είμαι, όταν είμαι έτοιμος θα πάω. Περάει ένας χρόνος, περάει δεύτερος χρόνος. Το ξαναλέει, παρακαλάει, πονάει, παιδί είναι, παιδί είναι, να πάει, λίγο να έχει επαφή με την Εκκλησία. Μα μην πιέζει, λέει. Μην επιμένει, λέει. Ξέρω εγώ, δεν είμαι μικρός, λέει. Όποτε είναι, θα πάω. Θα κάνω και θα πλησιαστώ, θα πάω. Θα. Mm. Και το βάζει ο διάβολος λογισμό σε πλάνη, ότι νομίζει ότι όταν θεωρήσει και δει τον εαυτό του έτοιμο, μετά από καμιά δεκαετία, 20 ετία, έτσι, θα πάει εκκλησία. Και περιμένει η μαμά και ο παπάς, περιμένει. Και το πλανά ο διάβολος, γενικά και τους νέους πίσω το κρίμα, ότι όταν νιώσουν και είναι έτοιμοι, άρα πρέπει δηλαδή ο Θεός να περιμένει πότε θα νιώσει έτοιμος ο κάθε άνθρωπος για να πλησιαστεί. Ενώ αυτό είναι καθαρά διαβολικό και τον έχει σε τέτοια κατάσταση που δεν τον αφήνει να νιώσει έτοιμος ποτέ, γιατί πάντα θα παρουσιάζει από ότι ο διαβολάκος. Τώρα μπορεί ένας νέος να τα πάρει με τον διάβολο. Ο διάβολος, εδώ είχαμε το δαιμονισμό και λέει, «Άρα με μένα τα βάλετε», λέει. «Εγώ είμαι τεχνίτης», λέει. 7.500 χρόνια», λέει. Έλεγε εδώ ένας δαιμονισμένος, μιλούσε. 7.500 χρόνια, λέει, τεχνίτης, λέει. «Έχω ρίξει αγίους», λέει. «Με μένα τα βάλετε», λέει. Ένας δαιμονισμένος. Θέλω να πω ότι οι μικροί τώρα οι νέοι μπορούν να καταλάβουν την πλάνη του διαβόλου. Και θα τον αφήσει ο διάβολος να θεωρήσει αυτό του πότε, ότι είναι έτοιμος και όταν νιώσει έτοιμος, θα πάει εκκλησία. Ναι, εντάξει, ναι, και τα ατυχήματα έχουμε. Θανάτους και ατυχήματα πρώτα και τέτοια έχουμε. Ναι. Αλλά ένα Πάσχα, ένα Χριστούγεννα μπορεί να πάει. Και προς το χρόνο, ναι. Αλλά τον υπόλοιπο καιρό πρέπει να νιώσει έτοιμο. Και θα περιμένει με μαμά και ο μπαμπάς το παιδί πότε θα νιώσει έτοιμο για να πάει. Μην το πιέσει όμως. Μα μην πιέζει, λέει. Δεν είναι μικρό παιδί, λέει. Άψε με, άντε. Και άμα επιμείνει η μαμά, μπορεί να φάει και κανένα χαστούκι. Άρα, μάνα, παράταμε. Ναι, ναι, στην πόρτα. Ήταν την προσβάλλεση. Έτσι ήταν με τον με το Γιάννη. Λέγαμε καιρό να έρθουμε. Και, αλλά αυτό ότι δεν είμαι έτοιμος το ήταν της άποψης ότι ένιωθα, ήξερα ότι έχω κάνει αμαρτίες και ότι νόμιζα εγώ στο μυαλό μου ότι δεν θα ήταν σωστό το ότι μπορεί να έρθει κάποιος που έχει κάνει τόσες αμαρτίες σε ένα Άγιο Μέρος. Και μου λέει, αν το πας έτσι, δεν θα νιώσεις ποτέ έτοιμος, μου λέει, να ναι. Ο Χριστός λέει, δεν θέλει να καλέσει ο δικαίος, λέει, λέει. Αλλά αμαρτωλούς, λέει, σε μετάνοια, λέει. Έχω τα λεμονία με τα μάτια μου αμαρτωλούς. Οι αμαρτωλοί έχουν ανάγκη από μετάνοια, όχι ο δίκαιος. Όταν είχε λέει, τα 99 πρόβατα, λέει, τα μία πολλολότα, που είναι κοντά στο πίμνιο, είναι, ναι. Και έφυγε το ένα, και ψάχνει εδώ στο ένα. Να πάει να δει το ένα το χαμένο το πρόβατο και το φέρει πίσω. Ούκ έχουν λέει χρίαση οι γένοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Δεν είναι αυτοί, δεν έχουν ανάγκη για αυτοί οι υγιείς. Αυτοί που είναι άρρωστοι έχουν ανάγκη. Όλοι είμαστε άρρωστοι. Άρρωστοι είναι μια αμαρτωλή, έτσι. Και πόσους ξέρεις. Και αν δεν είμαστε αμαρτωλοί, δεν πάνε εκκλησία να ψουν κεράκι και όταν του συμβαίνει κάτι ή κάτι παθαίνουν, τότε λένε Παναγία μου, Παναγία μου. Και αν δεν είμαστε αμαρτωλοί, έτσι, πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε. Να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση να πιστεύουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Γιατί άμα δεν είσαι, αν νιώθεις ότι δεν είσαι αμαρτωλός, όπως είπε κάποιος, λέει, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, λέει κάποιος, από ό,τι διάβασα, λέει, στο Ευαγγέλιο που διαβάζω, λέει. Να μας ερμηνεύσετε, που αυτό πρέπει να το έχει κάνει ο γέροντας ο γέροντας ο Κλήμης πρώτα, το έχει κάνει. Όχι, το βιβλίο είναι από τον γέροντα, με τους άλλους πατέρες που γράψανε,
Ασχοληθήκανε κάποιοι πατέρες εδώ, πήραν κάποια πατερικά στοιχεία από Ρώσους Αγίους, από Βιβλιοκαλία και από άλλους Αγίους. Κάνε μια όμορφη συλλογή, δηλαδή, έτσι, ναι, από πολλά ναι, κοινά και τέτοια, και από τη Φιλοκαλία, ναι. Και εξηγούν, έτσι, ναι, για τον Κύριο Ιησού Χριστέ, για το Θεολέησόν με, ναι. Στην αρχή ξεκινάει το βιβλίο με μια συνοπτική προσευχή. Σαν αρχή-αρχή ξεκινάει με την προσευχή του προσευχηταρίου, έτσι. Δηλαδή, είναι για τους αρχάριους. Τα νήπια που λέμε, αυτό που ξεκινά, δηλαδή στα πρώτα βήματα της προσευχής, ξεκινά με το προσευχητάριο. Τα καθήκοντα, σπερνό, πόδινο, παράκληση, όλα αυτά, ναι. Ένας που θέλει να ασχοληθεί γενικά με την ευχή μετά, στα επόμενα στάδια, ξεκινάει με την απλή, τη συνοπτική ευχή. Ναι, το Κύριε σου χριστέ, το Κύριε σου χριστέ, ελεησόν με. Που είναι κάπως, που είναι κάπως πιο συνοπτική, πιο σύντομη δηλαδή, για να είναι πιο κατανοητή στους αρχαρίους. Απλά, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Καλά, υπάρχει μια περίπτωση που είναι, ας πούμε, για γράμματος, παππούδες και γιαγιάδες, που λένε, όπως θα έχετε δει στις εκκλησίες, και τραβάνε το κομποσκήν, τραβάνε, με λες τώρα τι κάνουν, την ευχή κάνουνε. Δεν κάνουν την ευχή, λένε του Κύριε ελεησόν. Τραβάνε γρήγορα και λες και λες και λες και λες και λες και λες και αυτό ξέρουνε. Δεν τους κρίνει ο Θεός. Αυτό ξέρουν, αυτό λένε. Δεν μπορούν να... Ούτε καν την ευχή δεν μπορούν να θυμηθούν από τους χιλιάδες οι αγράμματοι. Κύριε σου, στέ, του Θεού, λέει σου, όμε, ου, για αυτούς είναι κατεβατό. Πού να το μάθουν όλο αυτό. Α, λένε το Κύριε, λέει σου, μετά οι επόμενοι λένε το Κύριε σου, στέ, λέει σου. Αυτό δηλαδή, πάτε να το λένε Κύριε, λέει σου. Όχι. Όχι για έναν γράμματο. Αυτό είναι για γράμματο. Όχι για αυτούς που ξέρουν γράμματα και μπορούν να επικαλεστούν σωστά την ευχή. Έτσι. Είναι και το άλλο, άμα δεν θυμάται ο άνθρωπος, το ξεχνάει. Και λέει μόνο αυτό το Κύριε Λέησον. Ξεχνάει. Για να που ξέρει γράμματα, τι να ξεχάσει. Υπάρχουν Κύριε Λέησον, δεν είναι τόσο λίγο. Το Κύριε Λέησον τι είναι, δύο λέξεις. Δεν είναι, το ξεχνάει, τώρα πώς να σου το πω. Αν έχει συνηθίσει να επικαλείς την ευχή, δεν ξεχνάει εύκολα. Τόσο δύσκολο είναι, δεν είναι πολλά γράμματα, πολλές λέξεις, έτσι είναι. Λένε το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, για αυτούς που ξεκινάνε, όπως λέει το βιβλίο, ναι, στην αρχή. Και σιγά σιγά, με την πολλή συνήθεια και όλα αυτά, θα προχωρήσουν στα επόμενα στάδια, σε πιο ανώτερο επίπεδο, και προχωράνε παραπέρα, σύμφωνα με τη θεωρία των νηπτικών πατέρων, και καταλήγουν στο κανονικό μέτρο της ευχής, έτσι. Που είναι το Κύριε σου Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με. Ούτε Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με. Δεν χρειάζεται το ημών. Γιατί ο Χριστός που είναι, ημών, δικός μας είναι. Δεν χρειάζεται, είναι περιττό, έτσι, το ημών. Ούτε το Κύριε σου Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με τον αμαρτωλό. Έτσι, όπως μου είχαν πει τότε και εδώ, έτσι. Την έννοια του αμαρτωλού πρέπει να τη νιώθουμε και όχι να τη λέμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι που λένε εγώ, είμαι ο χειρότερος, είμαι ο πιο αμαρτωλός πάνω στη γη. Ο πιο αμαρτωλός, ο τρισάφλος, ο βρωμερός, ο έτσι κι αλλιώς. Και άμα το βρεις καμιά έτσι κατάσταση λίγο έτσι πειρασμική, βγάζει μια γλώσσα. Μια γλώσσα και λες, εσύ ήσουν η χειρότερη, η αμαρτωλή, η τελευταία, η πιο αθλία. Που πάει, αρχίζει, βγάζει οργή, θυμό, μίσος, κακία. Την αμαρτωλότητα πρέπει να τη νιώθουμε, όχι να τη λέμε. Ας πούμε μακραίνει και το μέτρο της ευχής, έτσι. Γιατί η ευχή πρέπει να έχει ένα στάνταρ, ένα κανονικό μέτρο, ούτε πολύ μικρό, ούτε πολύ μεγάλο δηλαδή, ναι, ώστε να είναι το κατάλληλο μέτρο, ώστε να μπορεί ο νους να κατανοήσει τα λόγια της ευχής. Κύριε σου Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με. Αυτό είναι το κανονικό μέτρο. Και μου έλεγαν και εδώ πατέρες ο καιρό, βλάσχεται, ότι για το Κύριε σου Χριστέ, ελεησόν με, που λείπει το Υιέ του Θεού, ότι το Υιέ του Θεού, επειδή είναι δογματικό μέρος, έτσι, είναι ο Υιός του Θεού, Θεός, ο Χριστός μας, έτσι, ότι είναι Θεός. Είναι το δογματικό μέρος που και αυτό ενοχλεί τον διάβολο. Όπως λέει στο Ευαγγέλιο, τότε με το δαιμονισμένο που λέει στη χώρα του Γεργιασίνου που μίλησε ο δαίμονας, λέει, «Τι εσύ και εμείν Υιέ του Θεού του ζώντος, ποια η σχέση, λέει, μεταξύ μας, λέει, εμείς, λέει, και εσύ, λέει, Υιέ του Θεού». Εσύ.
τον ονόμασε ο διάβολος, η Υιέ του Θεού, ζώντας. Γι' αυτό πρέπει να λέγεται, πρέπει να ακούγεται δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν. Αυτό είναι το κανονικό μέτρο της ευχής. Τώρα υπάρχει μια λεπτομέρεια στον τρόπο που επικαλείται κάποιος στην ευχή, που προφέρει μάλλον, προφέρει την ευχή. Άλλος, ας πούμε, πρέπει να δείξει τη μεγαλειότητα, ο Κύριος, δεσπόζει, ο Κύριος, ο πλάσιμας, ο δημιουργός μας, έτσι, ναι, του κόσμου και όλα αυτά, ναι. Ότι είναι ο Κύριος, έτσι, που κατέχει τα πάντα. Και τονίζουν το Κύριε σου, το Κύριε. Κύριε σου Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν. Κύριε σου Χριστέ, Υιέ του Θεού. Άλλοι τονίζουν το Χριστέ. Κύριε σου Χριστέ, όχι το σπούν. Του Ιησού. Κύριε σου Χριστέ, το Ιησού, πιο πολύ στο Κύριε τονίζουν. Κύριε σου Χριστέ. Άλλοι τονίζουν το Υιέ του Θεού, για να δείξουν ότι είναι Θεός. Κύριε σου Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν. Και οι πιο αμαρτωλοί, που πρέπει να νιώθουμε έτσι, όπως πρέπει, το σωστό, που είμαστε εμείς αμαρτωλοί, και ένας που πραγματικά ζητάει το έλεος Θεού, να τον ελεήσει, αλλά πρέπει να νιώσει, να κατανοήσει τα λόγια, να τον νιώσει καρδιακά, ότι έχει σφάλει στη ζωή του, ότι έχει λυπήσει στο Θεό, έχει παρογγείλει στο Θεό και ζητάει το έλεος για να σωθεί. Το λένε οι πατέρες, έτσι να λέει, και προφέρουν με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι, κατανοητικά. Κύριε σου Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Κύριε σου Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Ελέησον με. Τα ακούγεται ότι ζητάω το έλεος σου. Αλλιώς δεν σώζομαι. Βοήθησέ με, ζητάω από σένα το έλεος. Ελέησον με. Και τονίζουν το ελέησον με. Έχει, ας πούμε, διάφορα στάδια η ευχή, ναι. Τόσες λεπτομέρειες αναφέρεται στη φιλοκαλία, θα τα εξηγεί καλύτερα. Και στο βιβλίο μας θα τα εξηγεί πολύ ωραία. Και βασικά διαχωρίζει, ας πούμε, τα επίπεδα της ευχής στην εξωτερική προσευχή, τη μηχανική προσευχή, την νοερά μηχανική προσευχή, την καρδιακή προσευχή και την νοοκαρδιακή. Η προσευχή του Πρεσβυτερίου είναι η ανάγνωση, έτσι, μέσα από τα βιβλία. Η μηχανική προσευχή, νοερά μεν, αλλά μηχανική, είναι αυτή που λέμε νοερά από μέσα μας, αλλά χωρίς συγκέντρωση. Έτσι. Απλά τη λέμε. Μπορεί να φέρουμε να σκεφτόμαστε κάτι, να βλέπουμε κάτι, να έχουμε εικόνες, έτσι. Και λέμε την ευχή, για να αναπληρώσουμε τον κανόνα, τον ασπερινό, την ακολουθία, και απλά λέμε την ευχή. Ας πούμε 300, 10 λεπτά και να συμπληρώνουμε την ακολουθία, έτσι. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ. Είναι η μηχανική προσευχή, νοερά. Λέγεται νοερά, ναι. Το δεύτερο στάδιο είναι η καρδιακή προσευχή. Είναι η συγκεντρωτική προσευχή, η καρδιακή, που είναι θέλει σε ιδιαίτερο μέρος, με λίγο χαμηλό φωτισμό, πρέπει να έχει κανονική στάση το σώμα, τα χέρια δεμένα, το σαγόνι, το λέμε σε πατέρες, το σαγόνι πρέπει να είναι λίγο σκυμμένο, έτσι να κλείνει, ας πούμε, το σαγόνι. Γι' αυτό κατηγόρησε ο Βαλάμ, λέγε τον Άγιο Γρηγόρη του Παλαμά, ότι είμαστε ομφαλοσκόποι, λέει, ότι επειδή κλαίνουμε το σαγόνι προς τα κάτω, ότι κοιτάγαμε τον οφαλό. Ναι, αλλά ένας που κάνει την νοερά προσευχή δεν κλείνει τη σαγόνα για να κοιτάει τον οφαλό. Είναι γιατί έχει συγκεντρωθεί μέσα του και προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον Θεό. Έτσι. Απλά ότι αυτή η στάση βοηθάει. Δηλαδή όταν είμαστε μαζεμένος. Να συγκεντρωθεί. Ναι. Είναι μια σωστή, καλή, σωστή στάση για να μπορεί να συγκεντρωθεί. Απλά να σε βοηθήσει να συγκεντρωθεί. Στα όρθια. Όχι. Μπορείς και στα όρθια να κάτσεις, να προσευχείς, απλά ότι όταν είναι κάποιος όρθιος και κάνει ωραία προσευχή, επειδή μοιράζεται ο κόπος, η κούραση, η σωματική κούραση, αποσυντονίζει ένα μέρος της συγκέντρωσης του μυαλού, του νου. Επειδή εκείνη τη στιγμή, μετά από κάποιες ώρες, το σώμα αρχίζει και κουράζεται. Και μετά δεν μπορεί να απελευθερωθεί τόσο ο νους, γιατί δίνει και βάση και στην κούραση, τα πόδια, που είσαι όρθιος τόση ώρα. Ναι. Και μετά, ενώ θες να συγκεντρωθείς, να
να κλείσει και κάτι σε σύση σου στο νου και να τις αποβάλεις, να καθαρίσεις το μυαλό σου, αλλά όμως είσαι και όρθιος και κουράζεσαι. Και το μυαλό πέλει και λίγο στην κούραση. Γιατί μετά από κάποιο ώρα κουράζεσαι πραγματικά. Κουράζεσαι, ναι, και είναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό χάνεις λίγο. Χάνεις λίγο το συντονισμό, έτσι, ναι. Γι' αυτό καλύτερα είναι να είσαι έτσι ελαφρά καθιστός, πλάγια πίσω και τα χέρια μπροστά και απλά κλείνεις το κεφάλι λίγο προς τα κάτω. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η καρδιακή προσευχή που προσπαθείς, ας πούμε, να νιώσεις, να κλείσεις το νου σου να νιώσεις, με την καρδιά. Δηλαδή η καρδιά να νιώσει έτσι πιο συγκεντρωμένα, δηλαδή. Αυτό και λέγεται συγκεντρωτική ευχή, προσευχή, έτσι, ναι. Γιατί συγκεντρώνεσαι στο νου σου, συγκεντρώνεσαι στις θύσεις σου, αποβάλεις τα πάντα μέσα από το μυαλό σου, δουλειές, επαγγέλματα, πρόσωπα, καταστάσεις, τα πάντα, τα αποβάλεις όσο μπορείς και επικαλείς ένα αέρα, έτσι, ναι. Μετά, το τελευταίο στάδιο είναι η νοοκαρδιακή προσευχή. Αυτά είναι τα λίγα που ξέρουμε, δεν είμαστε δάσκαλοι τίποτα, αυτά τα λίγα που μας έμαθαν εδώ οι γεροντάδες. Η νοοκαρδιακή προσευχή είναι αυτή η ένωση του νου με την καρδιά. Αυτή την προσευχή, όποιος πει ότι, με τη γνώμη μου και νομίζω, όποιος πει ότι την έχει καταφέρει πάνω στον πλανήτη σήμερα, νομίζω είναι πλάνη, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο της νεράς προσευχής, της νοοκαρδιακής, έχουν φτάσει μόνο οι μεγάλοι. Δεν βλέπω πολύ ότι έχω σφάλει πουθενά. Έχω σφάλει αυτογραφία, σε βάλουμε στην Κονοστάση μαζί με τους Αγίους. Ναι, λέει, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω στο Ευαγγέλιο, λέει, δεν βλέπω πολύ τον εαυτό μου, λέει, να έχει σφάλει πουθενά, λέει. Ο πλούσιος μου, το πείσαι ο Χριστό. Το είπε κάποιος, έτσι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Το μάστασες. Αυτό το ξανακούσες, είναι λίγο σαν σλόγγαν, έτσι, πραγματικά, έτσι, και εμένα μου ήρθε λίγο, δηλαδή μέχρι τώρα 31 χρόνια, 32, πώς, δεν το ξανακούσες αυτό. Με όλα αυτά που έχει διαβάσει το Ευαγγέλιο, ότι δεν βλέπω τον εαυτό μου ασφάλι πουθενά, λέει. Κάτι τέτοιο πράγματα, λέει, έτσι. Αυτό, πότε, ωραίο είναι και αυτό. Ωραία παραγγελία είναι. Φτιάξεις καφέ. Όλα αυτά παρακολουθούν. Όχι, αυτά είναι τα 20. Είναι αυτοί που φτάσαν σε θέωση. Είναι αυτοί που λέει το γεροντικό που πήγαινε το καλοκαίρι από τη διπλανή σκήτη για να συναντήσει τον γέροντα. Και έβλεπε το παραθυράκι και έβλεπε το γέροντα μέσα σε ένα φως. Έλαμπε ολόκληρος γύρω του. Ο νους του είχε χαθεί. Στα ουράνια. Το έβλεπε όμως. Το έβλεπε άλλος. Και αυτός που το έβλεπε όμως. Εκείνος το ένιωθε, δεν το έβλεπε. Εκείνος το ένιωθε, αφού ήταν χαμένος. Ήταν στο Θεό, που η ψυχή του είχε φύγει. Εκείνη τη στιγμή της νοοκαρδιακής προσευχής, έτσι. Ήταν εκτός εαυτού, να το πω έτσι. Έτσι ήταν εκτός εαυτού. Απλά δεν ήταν και αυτός που το βλέπει. Και όπως πήγε μετά το καλοκαίρι, κάτι κατάλαβε και όταν λέει, μετά χτύπησε την πόρτα, λέει, είδες τίποτα, λέει. Όχι, όχι, γέροντα, όχι. Το έκρυβε κιόλας. Είδες τίποτα, λέει. Αυτός το νιώθε, εννοείται. Αλλά ποιος μπορεί να θέσει αυτή την κατάσταση. Να λάμπει, να είναι σε ένα άπλετο φως, έτσι. Σαν μια φωτεινή νεφέλη. Να φτάσει δηλαδή να υπερίπτεται ο νους του να είναι εκτός σε αυτού. Ποιος. Ξέρει κανένα. Στα λόγια ναι. Στα λόγια μπορεί. Γιατί μπορεί να ήταν κι άλλος μαζί και να μην το έβλεπε ο άλλος. Όχι, ναι, μόνος ήταν κι άλλος. Οι γεροντάδες ήταν όμως και συνήθως μόνοι τους. Ήταν αυτοί οι γεροντάδες, οι άγιοι γεροντάδες, που ήταν μακριά από τον κόσμο, έτσι, μακριά από τη τιμή και τη δόξα και την υπόλοιψη του κόσμου, που ζητήσαν την περιφρόνηση, την καταφρόνηση γενικά, την ατιμία. Αυτοί που νούσε ήταν μόνο απασχολημένοι μόνο με το Θεό και με τα βασικά έργα της αρετής. Αυτό λένε, είναι μεγάλο το όπλο της ευχής, αλλά όταν γίνεται σωστά, όταν επικαλείται γίνεται σωστά, έτσι, η εργασία του, ναι, μπορεί να σε φτάσει μεγάλα μέτρα η ευχή. Να φτάσει μεγάλα μέτρα, πραγματικά. Στην ακολουθία όταν κάνουμε τη νύχτα, όταν κάνετε τελευταίο κάνετε υπεραγία του τόπου σώσαμε. Ναι, είναι της παράκλησης. Δηλαδή το τέλος, το τελευταίο μέρος της ακολουθίας είναι η παράκληση. Δηλαδή
όλη πάντα η ακολουθία τελειώνει με την παράκληση. Αντί να τη διαβάζουμε, θα κάνουμε σκοποσκήνη. Mm. Πάντα, δεν αφήνει ποτέ την Παναγία. Στο τέλος δηλαδή, πάντα είναι η παράκληση. Όπως και στον Εσπερινό. Αντί για την παράκληση, έχουμε το φωτοκάριο. Όπως και στο απόδειγμα. Έχουμε τους χαιρετισμούς. Επειδή το έχω προσέξει ότι αλλάζει τη συνέχεια, πόσο φορές το λέτε? Την ευχή. Ναι. Όλη η ακολουθία είναι μοιρασμένη. Τώρα δεν ξέρω τι λένε κάποιοι άλλοι γεροντάδες και έτσι, δεν ξέρω πώς κάνουν την ακολουθία, αλλά εδώ οι πατέρες μοιράστηκαν την ακολουθία, δηλαδή υπολογίσαν ότι όλη η ακολουθία, ας πούμε με συνοικικό, τον όχθρο, το εξάψαλμο, τα ψαλτήρια, οι κανόνες, το παρακλητική, ο κανόνας του μηνέου και όλα αυτά, και τα ενδιάμεσα όλα αυτά, δοξολογίες, πρώτη ώρα, τρίτη ώρα, έκτη ώρα, τυπικά, όλα αυτά, αναλογούν σχεδόν 10 λεπτά το κάθε κομμάτι, έτσι, 10 λεπτά, που σημαίνει ένα τρακοσάρι. Άρα έχουμε την ακολουθία μας 13 τρακοσάρια, έτσι, 13 τρακοσάρια του Χριστού, κάθε τρακοσάρι περίπου 10 λεπτά, 10-12 λεπτά, 10 λεπτά, ναι. Μετά έχουμε ένα τρακοσάρι του μηνέου που είναι ο κανόνας του Αγίου, γιατί κάθε μέρα υπάρχει κανόνας του Αγίου, ένα τρακοσάρι. Μετά έχουμε ένα τρακοσάρι στους ελαιούντας, εμείς το κάνουμε προσωπικά σαν συνοδεία, για τους ανθρώπους που μας βοηθάνε. Στην αρχή ήταν εκατοστάρι, στην αρχή όταν ποτέ ήταν. Μετά ο γέροντας, Χρόστομος, λέει, λίγο είναι, λέει, το κάνουμε 200. Μόλις έφυγε και ο γέροντας στον κόσμο, και έτσι ήταν ο Πάτερ Βλάσιος. Τώρα, τι 100 και 200, δεν το κάνουμε 300, λέει. Δεν το κάνουμε 300. Για αυτούς που μας ελεούνε, Κύριε Σου Χριστέ, ιέτεθου, ελέησον τους ελεούντας και διακονούντας ημάς. Τους ελεούντας και διακονούντας. Αυτούς που μας ελεούνε με πράγματα, τρόφιμα, χρήματα, οτιδήποτε υλικά, κάνουν προσευχή και για αυτούς, έτσι, σχεδόν κάθε μέρα. Και τελειώνει η ακολουθία με την Παναγία. Μια παράκληση της Παναγίας. Κύριε Σου Χριστέ, Άγιο του Θεού, ελεούντας και της Παναγίας. Όλο αυτό κατά περίπου 15-300 και για τους ελεούντας αυτό είναι πιο πολύ για μας, έτσι. Αλλά όλοι ακολουθούν 15-300 κανονικά. Πατέρα, άλλο... Τώρα οι κοσμικοί, αν κάνει και τα μισά να κάνανε... Μια ερώτηση για την ώρα εδώ πέρα. Πώς καταλαβαίνετε εσείς αυτή η βυζαντινή ώρα, πώς το καταλαβαίνετε? Με τον ήλιο απέναντι. Έχουμε τον ήλιο, με το που δει ο ήλιος, όταν δύσει ο ήλιος, την ώρα που βυθίζεται στη μέση τη θάλασσα, έτσι, ναι, όταν χάνεται μόνο από τη θάλασσα, είναι για μας 12 η ώρα, πάντα, στάνταρ, και μόνο καλοκαίρι. Είναι 12 η ώρα. Πολλοί έχουν έρθει πάρα πολύ πέρα από προσκυνητές και ακόμα λέει δεν τα έχουν καταλάβει, μπερδεύονται πολύ. Απλά ότι όταν ο ήλιος χάνεται, έτσι, που, στο ηλιοβασίλεμα δηλαδή, είναι 12 για μας. Και από εκεί και πέρα καθορίζουμε την υπόλοιπη μέρα. Την κάθε μέρα, την υπόλοιπη μέρα. Χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο. Γιατί υπάρχει διαφορά τώρα. Ας πούμε από το χειμώνα και πέρα μετά, ο ήλιος χάνει, η μέρα μεγαλώνει 1 με 1,5 λεπτό. Για μερικές μέρες και 2 λεπτά. Και ανεβαίνει, μεγαλώνει η μέρα μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι... Μήνα, το θυμάμαι. Του Ιούνιου. Ναι, κάπου 20 εκεί, ναι. Ιουνίου που είναι η πιο μεγαλύτερη ημέρα. Ναι, και μετά αρχίζει μετά να πέφτει η μέρα και να αυξάνεται η νύχτα. 20 Δεκεμβρίου είναι η πιο μικρή. Ναι, κάπως έτσι, ναι. Υπάρχει μια. Αυξάνεται, μειώνεται, αυξάνεται, μειώνεται. Αυτό το πράγμα γίνεται. Ναι, δεν αλλάζει κάθε μέρα όμως ένα λεπτό πιο. Όχι, δεν... είναι κουραστικό, εντάξει, δεν αλλάζουμε. Όχι. Άρα το μήνα μία φορά ή πώς. Όχι, όχι. Περίπου στις 2 εβδομάδες. 10-15 μέρες αλλάζουμε 15 λεπτά, 20 λεπτά. Mm. Το πάμε στο κανονικό του. Και από εκεί καθορίζουμε τις ακολουθίες. Δηλαδή, τη νύχτα που θα σηκωθούμε με τη Βυζαντινή πάντοτε 7 η ώρα, αλλά το χειμώνα 7 η ώρα, με την κοσμική είναι 12. Mm. Το καλοκαίρι 7 η ώρα, με την κοσμική είναι, 3,5. Άρα 7 η ώρα διαφορά έχουν περίπου. Ναι, το χειμώνα. Ναι. Το καλοκαίρι έχουμε 3,5 ώρα διαφορά, περίπου. Ένα με ανοιχτό είναι μια. Και ενδιάμεσα ανεβαίνει προς 3,5, 3:40, 4 παρά, 4, 4:20, 4:30, 5, 5
και μέχρι το 7 και ξανά προς τα πίσω. Από 7, 6 και 40, 6,5, 6,20, 6,10, 6, 5 και 40, 5, 5,5 και κατεβαίνει πάλι μέχρι τα 3,5. Αυτή είναι η διαφορά. Σήμερα που είναι 9 Ιανουαρίου 2024 και η ώρα, ας πούμε, είναι περίπου 3 ώρα. Ναι. Του χρόνου ή πέρσι τέτοια ημέρα ήταν η ίδια ώρα ή ήταν, έχει διαφορά, δηλαδή... Όχι, δεν είναι ίδια λογικά. Δηλαδή αυτό το περίοδο, ας πούμε, πάνω κάτω πρέπει να είναι ίδια. Ναι, ίδια, ναι, ναι. Αυτή ναι, είναι ίδια διαφορά, εφόσον είμαστε στο χειμώνα. Ναι. Κατάλαβα. Άρα εσείς περίπου ότι έχετε συνηθίσει αυτές τις ώρες και ναι, ναι. Τώρα, εδώ πατέρες με αφήσανε. Πολλοί δεν το χρησιμοποιούν. Ε. Πολύ, πολλά κελιά, μοναστήρια και αυτά έχουν την κοσμική ώρα. Γιατί είναι εντάξει, αλήθεια είναι το κουραστικό. Αλλά δεν πειράζει όμως. Ναι, ναι. Το να παιδεύεσαι και λίγο καλό είναι. Να μην μαθαίνουμε όλα εύκολα. Τελείω.